σχέση με το που πήγε θα πούμε και καλύτερα και στο προϋπολογισμό. Αλλά εδώ το ζητούμενο να το βάλουμε είναι έτσι. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα του τύπου μας και αν το βάλουμε και έτσι, να το πω πιο λαϊκά, ποιος είναι αυτός ή ποιος άνθρωπος μπορεί να έρθει σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός εργαζόμενος, να καταψηφίσει ή να αναγκάζεται να καταψηφίσει κάποια έργα ή ορισμένα έργα χωριών του Δήμου. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει εμείς, σαν λαϊκή συσπήρωση, να το στο απαντήσουμε. Λοιπόν, και έχουμε, ας πούμε, στο εξής ερώτημα να το βάλω έτσι. Αυτό το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής απαντάει, θα το βάλω έτσι, στα ακέραια προβλήματα ή ζητήματα εδώ του τόπου μας. Απαντάει. Δηλαδή, εγώ, το τέξω αλλά, θα μπορέσω αύριο, χωρίς να σπάσω το αμάξι μου, να πάω να μαζέψω τις τέσσερις ρίζες ελιέ στο ανάσκελο. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Ο αγροτικός δρόμος που πρέπει ο αγρότης που τον έχετε κάνει επαγγελματία, που δεν είναι επαγγελματία. Για μένα, αν εσείς τον έχετε κάνει επαγγελματία, συγγνώμη. Έχει ή μπορεί να πάει. Να εργαστεί, να δουλέψει, χωρίς να πάθει μια ζημιά. Όχι. Ακέραιο ζήτημα. Μίζον ζήτημα. Και πρόβλημα. Λοιπόν. Ή από την αρχή ερχόμαστε και λέμε και βάζουμε ξεκάθαρα να παλέψουμε ή εμείς λέμε προτάσουμε έργα λαϊκών αναγκών. Ποια είναι αυτά. Ποια είναι αυτά τα έργα λαϊκών αναγκών. Σίγουρα όχι το άγαλμα. Σίγουρα όχι πλατεία και ψιλοπέζει η είσοδο του γυμναστηρίου. Έργο λαϊκών αναγκών είναι το ότι έχει να βρέξει ήδη ένα μήνα μέσα στο χειμώνα. Ο δίσμος από τι αποτελείται. Από μεγάλα δημοσιακά ξενοδοχεία, όχι, θα πούμε και εκεί. Από αγρότες, αγροτεχνίτες και ούτε καθεξής ή όλα μαζί. Πώς το αντιμετωπίζουμε, στην εξευρία δηλαδή, το ότι δεν βρέχει. Πώς πρέπει να δουλέψουμε, ώστε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο κόσμος να μείνει στο τόπο του. Τα παιδιά παρακολούθησα και είδα ή μάλλον κατάλαβα ότι μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε 50 γεννήσεις. Δεν βάζω παραπάνω. Αν ξέρετε εσείς παραπάνω, πέστε. Και έρχομαι και λέω και 150 και 200 θα ήταν. Αυτά τα παιδιά τι θα κάναν. Εγώ, επειδή σε έχω κάνει και αναγκικό, θα κατάγραφα το άλλο. Μπορεί και να το κρίνω, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα με πόλη την κυμπογιά θα το έγραφα. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνει, δεν το λέω αυτό έτσι. Ίσα ίσα, γύρω εσύ. Αλλά λέμε, προτάσουμε έργα λαϊκών αναγκών. Προθέσεις μας πήρε λεφτά για την αναγκή. Όχι, εντάξει. Προθέσεις μας πήρε λεφτά για την αναγκή. Είναι ένα παράδειγμα που μπορώ να σου φέρω 30. Είναι καλά. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι εμείς εδώ σαν Δήμο έχουμε κινήσει εκατομμύρια ευρώ σε έργα. Και εδώ έρχομαι και λέω, αυτά όλα τα έργα που έχουν κινήσει εδώ, σαν Δήμο, συγκεκριμένη δημοτική. Και για την πολίτες, δεν αγγελεύω. Θα ψηφίζαμε κι αυτοί. Και άλλα πράγματα τσακώνονται. Σε αυτά όλα συμφωνούν. Ποιος εξυπηρετούν. Ή μάλλον και ποιος έχουν γίνει. Ή με το που γίνανε. Θα ξεκουρίσανε, δεν θα δώσανε σε αναθέσεις και σε εργολάβους κλπ. Δερματοποιητές, καθαριότητα. Ετοιμάζονται τώρα να δώσουν το λιμάνι, σιγά μην δεν το δώσουνε. Και ούτε καθεξής. Ή βλέπουμε να πούμε εκατομμύρια ευρώ πάνω στην τουριστική ανάπτυξη. Και έχουμε εγώ και σας λέω. Πόσα να έχει πάρει ο Δήμος από τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα αυτά τα πίτα, τα γάμα. Έχει πάρει πάνω από 50.000 ευρώ. Δεν είναι. Να το πάρω έτσι. Στο τουριστικό κεφάλαιο. Δεν είναι. Πόσα έχει εξοδέψει. Διαφημίσεις. Λοιπόν, να τα βάλω έτσι. Δεν θα πούμε και στα οικονομικά, τα κοιτάω που είναι, πρέπει να ψάχνουμε μαζί. Λέω και, όχι, εξηγώ, γιατί αναγκαζόμαστε και καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Που βάσει λογική σαν το πάλι, να μην γίνει ένα έργο στο χωριό μου, πρέπει να γίνει. Αλλά ποιο έργο είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Έργο που εξυπηρετεί μόνο κάποιον για να το πάρει και να το έχει καράξει. Στον ίδιο το λαό που το
έχουμε πληρώσει. Ή δεν το κάνουμε αυτό. Έργο που το φτιάχνει ο ίδιος ο λαός και το δίνουμε μετά. Ευχαριστώ.